Σήμερα θα φτιάξουμε μια τούρτα η οποία θα ταιριάζει και με τη θεματολογία της εποχής. Αυτή την παραδοσιακή γιορτή που στο χωριό μου τη γιορτάζαμε μέρες ολόκληρες. Το θυμάμαι σαν παιδάκι. Το Halloween, πάρα πολύ χαρακτηριστικά. Χαμός γινότανε. Τρέχαν τα παιδιά στις πλατείες. Παίζαμε μπάλα. Με κολοκύθες βέβαια. Πηγαίναμε το βράδυ, κάναμε ολονυχτίες στα νεκροταφεία της περιοχής με βυσσινάδες. Και ήταν πάντα μια ιδιαίτερη στιγμή και πάρα πολύ παραδοσιακή στη χώρα μας. Σήμερα λοιπόν θα κάνουμε μια τούρτα που να ταιριάζει σε αυτή την σημαντική γιορτή. Γλυκούλα βέβαια, πολυτομαστική, για να τη φάνε και τα παιδάκια σας. Θα ξεκινήσουμε με το στήσιμο της τούρτας, η οποία θα είναι σοκολάτα, λευκή και βύσσινο ή κεράσιο, ό,τι θέλετε. Πάμε. Χάρη, τα παντεσπάνια! Καλό παιδί, αλλά λίγο αργό. Λίγο πιο απαλά την επόμενη φορά, παιδί μου. Παρακαλώ. Εντάξει, θα μπορούσε και καλύτερα, αλλά δεν πειράζει. Στραβά τα άφερες. Θα τα ισχυώσω εγώ. Πάλι όλα εγώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχουμε κόψει 4 τετράγωνα κομμάτια από κέικ. Μπορεί να είναι παντεσπάνι, μπορεί να είναι κέικ, ό,τι σας αρέσει. Και εδώ έχουμε μου σοκολάτας με γκοφρετούλα τριμμένη για να δώσει λίγο crunch. Και θα βάλουμε και μαρμελάδα ή σιρόπι, καλύτερα μαρμελάδα, στέκεται καλύτερα, ή φράουλα ή βύσσινο ή κεράσιο, ό,τι έχετε πρόχειρο. Οπότε ξεκινάμε. Θα βάλουμε τη μους μας, αλλά θα αφήσουμε ένα μικρό κενό στη μέση για να μπει η μαρμελάδα. Δεν μιλάω πολύ τώρα γιατί είμαι πολύ συγκεντρωμένη στα τρία, γιατί το πάνω αυτό θα είναι το πάνω μέρος της τούρτας. Και θα πάρουμε το κεράσι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα βάλουμε στο μέσο, στον κάθε όροφο. Και θα συναρμολογήσουμε. Έχουμε κόψει μία λαδόκολλα, περίπου στο ύψος της τούρτας μας. Και θα την αγκαλιάσουμε. Θα πιέσουμε από πάνω, έτσι ώστε να πάνε η μους και οι κρέμες στη θέση τους. Και να ισχύσει η τούρτα μας. Χάρη! Χάρη! Κατάψυξη παρακαλώ, ψυγείο, κατάψυξη! Η τούρτα έχει μείνει περίπου μία ώρα στην κατάψυξη και τώρα θα ολοκληρώσουμε το σπίτι του μικρού γλυκού βρικόλακα. Βουτυρόκρεμα, την οποία την έχουμε βάψει με ένα απαλό γκρι κάθετα γύρω-γύρω από την τούρτα. Χάρη, μία μπασίνα να βάζω τη βουτυρόκρεμα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνουμε και το φάνο μέρος και τώρα ομορφαίνουμε λίγο. Και μία μαρίζ παρακαλώ, μισά τα φέρνεις. Ευχαριστώ. Όπου έχουμε κενά γεμίζουμε πάλι. Εδώ που έχουμε ένα κενό, το βάτισμα. Δεν είναι τίποτα. Έτοιμη. Θα μπει στο ψυγείο για περίπου μία ώρα για να βάλουμε τους τοίχους. Λοιπόν. Τώρα που τη βγάλαμε από το ψυγείο, θα κολλήσουμε τους τοίχους οι οποίοι είναι έτοιμοι. Δηλαδή δεν είναι έτοιμοι, εμείς τους φτιάξαμε. Δηλαδή όχι εγώ, τα παιδιά. Ξεκινάμε τοποθετώντας τον πλαϊνό τον έναν. Όπου χρειαστεί, θα κόψουμε. Έχουμε λοιπόν το βασικό σχέδιο και το σκελετό μας. Τώρα έχουμε φτιάξει μία μετόπι. Και πάλι θα γυρίσω λίγο για να δω τι κάνω. Τσακ. Τέλεια. Φανταστικό το σπιτάκι. Τώρα θα τη βάλουμε... Όχι, δεν θα τη βάλουμε ψυγείο. Θα συνεχίσουμε. Γιατί στη ζωή είναι ωραία να ρισκάρεις. Θα βάλουμε το έδαφος. Ωραία ελαστική και περνάμε το δίσκο μας εδώ με λίγο νεράκι και παίρνουμε αυτό που ανοίξαμε. Πάει αυτό. Τώρα θα βάψουμε, παίρνουμε λίγο από τη σκόνη. Δουλεύουμε πάντα στο καπάκι, σε κάποια άλλη επιφάνεια και
Τελείως διαφορετικά βίντεο τούρτας. Η τούρτα έχει σκιούλες τώρα που τις δίνουν έτσι μια ατμόσφαιρα θα έλεγα, αλλά τις λείπουν πάρα πολλά στοιχεία για να φτάσει να είναι όμορφη. Οπότε θα αρχίσουμε να τα προσθέτουμε ένα-ένα. Πρώτον, αυτό που θα μπει εδώ. Ωραία, ωραία. Θα βάλουμε κολόνες. Έχουμε κόλλα βρόσιμη και αυτή βέβαια. Ένα κουμουλάκι. Και θα κολλήσουμε με το κάτω μέρος της τούρτας, αλλά και με το πάνω. Πάρουμε και από την άλλη. Τώρα, αυτά τα ψιλολόγια, τα οποία θα είναι και γύρω-γύρω από την τούρτα. Θα βάλουμε και ένα σφαυρό, γιατί είναι στο σπίτι του αγαπημένου μου βρικόλακα. Θα βάλουμε και χώμα και τέλος. Οπότε, βρέχουμε με λίγο νεράκι την επιφάνεια της ζαχαρόπαστας. Το κέικ. Το μονοπάτι σβήθηκε. Έχουμε τρίψει λίγο κέικ, σοκολατένιο. Θα το ρίξουμε από πάνω. Θα βάλουμε και λίγο στη στέγη. Τι λες? Σ' αρέσει? Αλλά λείπει κάτι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ο βρικόλακας κάπου πρέπει να ακουμπήσει, διότι είναι και βαρύς. Εγώ λέω να τον βάλω εδώ, να φαίνεται και λίγο πορτούλα. Και έτοιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε.